Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Τα έχει μπερδέψει ο Πρωθυπουργός της χώρας. Για να απαντήσει σε κάποιον, πρέπει να μείνει εδώ. Δυστυχώς, ο Πρωθυπουργός και προηγουμένως, αλλά και τώρα, έφυγε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Απαντώ στον Πρωθυπουργό, δεν απαντώ σε εσάς, κύριε Καλαφάτη. Παρακαλώ, πάμε στην ουσία, παρακαλώ, λοιπόν. Ησυχία. Αφού θέλει απαντήσεις ο Πρωθυπουργός. Κύριε Πρόεδρε, μισό λεπτό για να αποχωρήσουν, για να έχετε κι εσείς κάποια. Να μην υπάρχει αυτή η βαβούρα. Παρακαλώ, όσοι θέλουν να αποχωρήσουν προσωρινά, να το επισπεύσουν. Συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε. Δεν πειράζει, κύριε Δόσουλα. Λοιπόν, πάμε στον Πρωθυπουργό τώρα. Ξέρετε τι καθιστά έναν άνθρωπο επικίνδυνο? Η άγνοια. Δυστυχώς, ο Πρωθυπουργός, θα το πω, δεν θα πω για τις αχλαμάρες. Θα του επιστρέψω λοιπόν τις αχλαμάρες και θα του πω ότι και σαχλαμάρες λέει και ψέματα λέει και ψεύτης είναι. Δημοσιεύματα λοιπόν του πρώτου θέματος. Οι φωτιές στην Πάρνηθα έσβησαν με επιβραδυντικό υλικό. Δεν το λέω εγώ. Να πείτε λοιπόν στον ψεκασμένο πρωθυπουργό σας, γιατί περί ψεκασμένου πρόκειται, δεν θα λέει ψέματα εδώ μέσα και δεν θα υβρίζει κανέναν πολιτικό του αντίπαλο. Κανέναν. Δεν επιτρέπω σε κανέναν. Έχω εργαστεί από μικρό παιδί σε κανέναν πορφυρογέννητο να λιδωρεί την πολιτική μου αξιοπρέπεια. Και μάλιστα να λέει ψέματα συνειδητά. Τον αποκαλώ λοιπόν ψεύτη. Πάμε και στην ουσία παρακάτω. Ελικόπτερο από το πρώτο θέμα την ώρα της φωτιάς Πάρνηθας. Κόκκινο επιβραδυντικό υλικό. Ντρέπομαι πραγματικά για να δει ο Πρωθυπουργό. Ντρέπομαι γιατί δεν κάθισε εδώ να απαντήσει. Έχω κι άλλα τώρα. Αφού το πήγε επί προσωπικού, θα μιλήσουμε προσωπικά τώρα. Ο Πρωθυπουργός προκαλεί θλίψη με την παρουσία του για ακόμη έναν λόγο. Είναι και άσχετος. Μπέρδεψε το αφροποιητικό υγρό που αναμειγνύεται με το νερό στα Καναντέρ με το επεμβριαντικό υγρό που παίρνουν άλλα αεροσκάφη. Και αυτό το κάνουν μόνο τα C-130 πι του Πρωθυπουργού που είναι άσχετος. Δεν το κάνουν άλλα αεροσκάφη. Γιατί δεν μπορούμε να έχουμε στα C-130 το ειδικό υγρό? Γιατί επί 4 χρόνια έχετε αφήσει 10 σε 130 να μην πετούν. Γι' αυτό αυτοί είστε και επικίνδυνοι και άσχετοι και με έπαρση και με λαζονία και κυρίως προβληματικοί ως προς την προσωπικότητά σας. Ντρέπομαι. Ντρέπομαι πραγματικά. Προσπερνώ και τα υπόλοιπα. Έλεγε ένας σοφός ότι αν μιλήσει σοφά σε έναν ανόητο θα σε περάσει για τρελό. Λοιπόν αυτό έκανε ο Πρωθυπουργός. Και άρχισε τη φασίζουσα λογική. Τσουβαλιάζει όλες τις απόψεις σε ένα τσουβάλι για να μιλάει με τους εύκολους. Γιατί θεωρεί εύκολη αντιπολίτευση στους άλλους. Κοιτάξτε, κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας. Με την ελληνική λύση δεν θα παίζει κανένας. Όταν λέω κανένας, κανένας. Παίξτε με τους άλλους, όχι με εμάς. Τελεία, παύλα. Πάμε τώρα και στα υπόλοιπα. Τα ανίδεα δήθεν του Πρωθυπουργού. Είναι επικίνδυνος και για άλλο λόγο. Είπε ο Πρωθυπουργός ότι ο νόμος επιτρέπει στα καμένα να στείνονται ανεμογεννήτριες. Έτσι δεν είπε ο Πρωθυπουργός μας? Ωραία. Πείτε του Πρωθυπουργού λοιπόν να πάει στον Όλυμπο πάνω στο δάσος να περάσει ανεμοπτερίγιο 120 μέτρων. Δεν θα μπορέσει ποτέ. Γιατί ο δρόμος δεν είναι 7 μέτρα και 8 μέτρα, είναι 3 μέτρα δρόμοι. Τι κάνει λοιπόν και υποχρεώνει ο νομοθέτης σωστά, αν και είναι λάθος ο νόμος, με την απόφαση κ. Αγγελαροπούλου? Το αντίδωρο της Αγγελαροπούλου για την τροπολογία απόφαση του ΣΤΕ αυτή ήταν η Προεδρία της Δημοκρατίας. Τα ξεχάσαμε, πήρε αντίδωρο γιατί οι ολιγάρχες σας θέλαν από τότε να στήσουν ανεμογεννήτριες. Έχω να σας πω πολλά σήμερα, αφού πήγε επί προσωπικού η κουβέντα. Πάμε λοιπόν. Για να ανέβουν 140 μέτρα πτερύγια επάνω, λέει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, χρειάζεται διάνοιξη 18 με 20 μέτρα. Πώς θα περάσει από εκεί? Τι λέει ο νομοθέτης? Είναι υποχρεωμένος ο εργολάβος που θα ανεβάσει τα 1500 μέτρα την ανεμογεννήτρια να ξαναφτιάξει το δρόμο από την αρχή, το δάσος από την αρχή, δηλαδή πάρα πολλά λεφτά. Λοιπόν, γι' αυτό κάνατε έτσι τον νόμο, για να μην πληρώνει τίποτα ο ολιγάρχης και αν χρειαστεί, καίμε και το δάσος, βάζουμε και ανεμογεννήτριες. Αυτή είναι η αλήθεια. Και θα τη λέμε. Πάμε στο υπόλοιπο. Λοιπόν, ένα-ένα. Είπε ο Πρωθυπουργός τα υπόλοιπα κόμματα υποκομματίδια. Είπε ο πορφυρογέννητος που δεν, πραγματικά δεν έκανε ποτέ κάτι στη ζωή του, ο φιλοξενούμενος στη Νέα Δημοκρατία, δεν ανήκει στη Νέα Δημοκρατία, είναι φιλοξενούμενος ο Πρωθυπουργός, είπε για υποκομματίδια. Λοιπόν, ακούστε κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, εγώ δουλεύω από μικρό παιδί, έφτιαξα με αίμα αυτό το κίνημα, αυτό το κόμμα, μόνος μου, ούτε ολιγάρχη είχα από πίσω μου, ούτε ο πατέρας μου Ανθρακορίχος ήταν πλούσιος Μητσοτάκης. Λοιπόν,
αυτό το αίμα του πατέρα μου και των Ελλήνων δεν το ξεπουλά για Πορφυρογέννη Τσοβελόπουλος. Και κάτι τελευταίο. Ας κάνει ό,τι έκανε συγγενής του. Έκανε κόμμα και πήρε το 2,3. Τολμά! Εμείς είμαστε τέταρτη φορά παρά τον πόλεμο μας έκανε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και θα είμαστε και πέμπτη και έκτη και έβδομη. Θέλει, δεν θέλει.